φίλος μου ξυλογλύπτης Άγγελος Πατσιατζής μου σχεδίασε το σημερινό χάρτη θησαυρού. Ο χάρτης αυτός με οδήγησε εδώ, στα Σπάτα, για κάτι μοναδικό που υπάρχει στην Ελλάδα. Και πιστέψτε με, νιώθω ότι βρίσκομαι πάρα πολύ κοντά. Ψάχνεις κάτι, πειρατή? Ο Δημήτρης Κατσίκης είσαι? Εγώ είμαι αυτός. Ο χάρτης του Άγγελου με έστειλε σε σένα στο εργαστήριό σου. Σε καλωσορίζω τότε. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Ναι ρε Δημήτρη, αλλά τι είναι εδώ? Εδώ, πειρατή, είναι ένα εργαστήριο στο οποίο φτιάχνουμε κάτι μοναδικό. Φτιάχνουμε αρχαίους ελληνικούς θώρακες. Σφυρίλατους όπως τότε. Άρα δηλαδή είσαι ο μοναδικός αρματοποιός στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Και αν δεν με πιστεύεις, έλα να σου δείξω πώς τα κάνω. Για δείξε μου. Πάμε. Πού πάμε? Έξω. Δημήτρη, θα φάω ξύλο ή θα μου δείξεις κάτι άλλο εδώ πέρα? Το μόνο πράγμα που τρώει άγριο ξύλο είναι ο μπρούτζος. Περίμενε και θα δεις. Δημήτρη, πριν φάει ξύλο ο μπρούτζος, εξήγησέ μου, γιατί πρώτη φορά τα βλέπω αυτά τα πράγματα, θέλω να μου εξηγήσεις τι είναι εδώ, τι θα κάνεις. Εδώ είναι η καρδιά του εργαστηρίου του ηφαίστου. Είναι ένας χώρος με πολύ ισχυρή ηχομόνωση, στον οποίο γίνεται η ενθερμός σφυριλάτηση του μπρούτζου. Πυρώνουμε το μπρούτζο και το χτυπάμε με ειδικά σφυριά, έτσι ώστε να του δώσουμε τη μορφή που εμείς θέλουμε. Θα σου περιγράψω τι εργαλεία χρησιμοποιώ για να κάνουμε αυτές τις ελάσεις. Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε τα λεγόμενα τύμπανα. Στο ένα τύμπανο έχουμε μία μέγενη, στην οποία στηρίζουμε τα σιδερένια αμμόνια, τα οποία έχουν φτιαχτεί ειδικά για αυτό το σκοπό, δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο τύμπανο, το ξύλινο από πεύκο, είναι ένας ξύλινος κορμός, στο οποίο έχω κάνει κάποιες αυλακώσεις πάνω στις οποίες σφυριλατώ το μπρούτζο, ώστε να του δώσω την επιθυμητή μορφή. Τα αμμόνια, όπως σου είπα, τα έχω φτιάξει εγώ. Δεν υπάρχουν. Βλέπουμε μία σειρά από αμμόνια. Είναι όλα από σίδηρο και έχουν ειδικές κεφαλές με τις οποίες μπορούμε να ελάσουμε το μέταλλο όπως εμείς θέλουμε. Επίσης, δίπλα στα αμμόνια βλέπεις έναν αριθμό σφυριών. Και αυτά τα σφυριά είναι ειδικά για παραδοσιακή σφυριλάτηση και όλα έχουν διαφορετικές κεφαλές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σφυριλατήσουμε το μπρούτζο όπως εμείς το θέλουμε. Εκεί είναι το μυστικό. Πώς να σφυριλατήσουμε το μπρούτζο έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Καλό το αμμόνι και το σφυρί, αλλά λίγο μάτι να πάρουμε. Κάτι δείξε μου, ρε παιδί μου, κάτι δείξε μου. Αυτό μπρούτζος είναι? Αυτός είναι, ναι, μπρούτζος. Είναι ένα από τα πολυτιμότερα μέταλλα της εποχής του Χαλκού, δηλαδή της Μυκηναϊκής εποχής, της εποχής που έγραψε ο Όμηρος. Ζωντάνεψέ το. Αμέσως τώρα. Εδώ τώρα χαράσω το σημείο πάνω στο οποίο θα σφυριλατήσω, γιατί η σφυριλάτηση γίνεται τμήματικά. Η έλαση επιμηχάνεται μονάχα με διαδοχικές πυρακτώσεις.
Το πυρώνουμε συνέχεια ώστε το μέταλλο να διατηρεί ελαστικότητα, αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι γινότανε και έτσι πρέπει να γίνεται και σήμερα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αρματοποιεί, όλα ξεκινάνε από αυτό εδώ το φύλλο μπρούτζου. Αυτό ακριβώς. Όλα ξεκινάνε από αυτό το ίσιο φύλλο μπρούτζου. Μετά από ελάσεις, σφυριλάτιση, ξανά σφυριλάτιση και θέρμανση, στο τέλος του δίνουμε την επιθυμητή μορφή. Έτσι είναι η παραδοσιακή τεχνική της σφυριλάτισης, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει. Όλα ξεκινάνε από τα λεγόμενα πατρόνς, δηλαδή σχεδιάζουμε σε χαρτόνι το αρχικό σχήμα και το ξεπατικώνουμε πάνω στο μπρούτζο. Παίρνουμε το φύλλο του μπρούτζου και το κόβουμε με ειδικό ψαλίδι ώστε να μείνει μόνο το επιθυμητό κομμάτι πάνω στο οποίο θα σφυριλατίσουμε. Οπότε ξεκινάμε από το ίσιο φύλλο μπρούτζου και μετά από επεξεργασία στη φωτιά και επεξεργασία με τα σφυριά καταλήγουμε λίγο πολύ σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα περικάρπιο. Δεν είναι στο τελικό στάδιο, αλλά είμαστε κοντά στο τέλος. Δημήτρη, το καμινέτο μας άναψε, αλλά μου άνοιξε και την όρεξη για να μάθω περισσότερα πράγματα για σένα και την ιστορία σου. Πάμε δίπλα που είναι μεγαλύτερος ο χώρος, να πάρουμε και λίγο αέρα. Πάμε μέσα. Απορίες. Κάτσε, Δημήτρη. Σπούδασες. Πώς ξεκίνησαν όλα? Πειρατή ήταν κάτι που με διάλεξε, δεν το διάλεξε. Αυτό πάντα μου άρεσε βέβαια η ιστορία και η αρχαιολογία, αλλά πάντα σε ερασιτεχνικό επίπεδο, διάβαζα, ασχολιόμουν, είχα μια γενική άποψη περί ελληνικής αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών στην Ολλανδία. Σε τι κλάδο? Πάνω στο ιαπωνικό κλάδο. Καμία σχέση? Εντελώς καμία σχέση. Και? Με έπιασε μια ανεξήγητη μανία, σχεδόν δαιμονισμός. Άρχισα να διαβάζω τα πάντα από τη διεθνή βιβλιογραφία για τις ελληνικές πανοπλίες. Γιατί έβλεπα ότι στα κάστρα της Ευρώπης υπάρχουν παντού πανοπλίες και στην Ελλάδα τίποτα. Και αναρωτήθηκα πού πήγε όλος αυτός ο πλούτος, όλος αυτός ο θησαυρός. Άρχισα να διαβάζω εντατικά ό,τι υπήρχε γύρω από το θέμα. Και διάβασες? Όχι μόνο διάβασα, το εξάντλησα. Και? Από εκεί και πέρα αρχίζει η πράξη. Δηλαδή? Γυρίζω στην Ελλάδα και αρχίζω να πειραματίζομαι με υλικά και με μεθοδολογίες. Πότε? Αυτό έγινε γύρω στο 2009. Μάλιστα. 2009. Μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, είχα εξέλιξη. Αγόραζα υλικά, πέρασα άπειρες ώρες πειραματισμού, βελτιωνόμουν σχετικά γρήγορα και όσο γινόταν αυτό τόσο μεγάλωνε το πάθος μου. Το 2011 είχα δημιουργήσει την πρώτη μου συλλογή από 8 βυζαντινούς τόρακες, η οποία ήταν έτοιμη για παρουσίαση, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν βρήκα κανένα... Ανταπόκριση. Καμία ανταπόκριση. Και βρήκες πού? Η ανταπόκριση ήρθε από την Αμερική, ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ναι, σε διακόπτω, να φανταστώ, είναι αυτό εδώ που βλέπω. Ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη έκθεση του είδους της. Αυτή η φωτογραφία πάρθηκε στο Dumbarton Oaks στην Ουάσιγκτον, στην πρωτεύουσα της Αμερικής. Είναι ένα Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών, το οποίο με κάλεσε για να προσιάσω εκεί τη δουλειά μου. Εδώ στην Ελλάδα έχεις ετοιμάσει κάτι, υπάρχει κάτι που μπορεί να δει κάποιος εγώ? Βεβαίως και υπάρχει. Έχω ετοιμάσει μια πολύ μεγάλη εργασία, η οποία εκτίθεται στο Μουσείο Κοτσανά, στο Κολωνάκι, Πινδάρου 6 Ακαδημίας. Είναι μια αίθουσα στην οποία μπορούμε να δούμε πάνω από 30 κομμάτια, 30 εκθέματα που ζωντανεύουν όλη την ελληνική ιστορία από την Μυκηναϊκή εποχή μέχρι την Ύστερη Βυζαντινή, δηλαδή από το 1500 π.Χ. μέχρι το 1500 μετά Χριστό. 30 αιώνες ελληνικής ιστορίας σε μια αίθουσα. Φυσικά θα με πας στην έκθεση, αλλά να μην ξεχάσω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις πηγή έμπνευσης? Ακολούθησέ με, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Ακολούθησέ με. Οι πηγές είναι δύο ειδών. Η μία πηγή αφορά τα ακέραια αρχαιολογικά ευρήματα.
τα οποία τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και εγώ κάνω απόπειρα να τα αντιγράψω όσο πιο καλά μπορώ. Το άλλο σκέλος αφορά εικονογραφικές πηγές και φιλολογικές πηγές. Δηλαδή από σωζόμενα έργα τέχνης, είτε αυτό αφορά αγγεία, είτε αυτό αφορά ζωγραφιές, τοιχογραφίες ή ακόμα και αγιογραφίες, σε συνδυασμό με φιλολογικές πηγές, αυτά τα δύο συνθέτουν στο μυαλό μου την αρχική εικόνα. Οπότε έχουμε από τη μία τα τόφια αρχαιολογικά βρήματα και από την άλλη διάφορες πηγές οι οποίες αν συνδυαστούν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή ένα όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα αντίγραφο. Εδώ μπορούμε να δούμε το σύνολο των πηγών. Όπως είναι ατόφιο αρχαιολογικό έβριμα, μία βυζαντινή αγιογραφία ή ακόμα και ένα γκράφιτι. Δημήτρη, από το πρωί ως το βράδυ σφυριλατείς το θησαυρό σου εδώ στο εργαστήριό σου. Έχεις κάποιο κοινό, απευθύνεσαι σε κάποιο κοινό? Το κοινό στο οποίο απευθύνομαι είναι όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική ιστορία. Το έργο μου απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική ιστορία. Είναι ένα παράθυρο, είναι μια χρονομηχανή με την οποία κάποιος μπορεί να ταξιδέψει από τη Μυκηναϊκή περίοδο μέχρι την Ύστερη Βυζαντινή και να συναντήσει τις μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω μουσείων και άλλων εκθεσιακών χώρων, όπως καλή ώρα συμβαίνει τώρα στο Μουσείο Κοτσανά, στο Κολωνάκι, στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Πειρατή, αυτό είναι δώρο από μένα για σένα, φιλοτεχνημένο με την αρχαία τεχνική του Ρεπουσέ. Είναι ένα ψηλό φύλλο μπρούτζου, τοποθετημένο πάνω σε πίσα, με διαδοχικά χτυπήματα, με μικρά καλεμάκια και με σφυρί, δημιουργείται το τελικό προϊόν. Μία νεκροκεφαλή, το σήμα κατά τεθέν των πειρατών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Αλλά δείξε μου λίγο 2, 3, 5 υλικά που χρησιμοποιείς εδώ πέρα μες στο εργαστήριό σου. Ακολούθησέ με, πειρατή. Χρησιμοποιώ όσο πιο παραδοσιακά υλικά γίνεται. Δηλαδή δέρμα, λινό ύφασμα, μαλλί, τρίχες αλόγου για τις σχέτες, φυσική τρίχα αλόγου, καθώς και μαλλί προβάτου για γέμισμα διαφόρων σημείων. Το δικό μου γλιτώνει, ε! Δέρμα, μαλλί, ατελείωτες ώρες φυρηλάτηση στο μπρούτζο και ειδού το αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη είναι περικεφαλαία της Μυκηναϊκής εποχής. Σωστά το λέω, Δημήτρη? Πολύ σωστά. Ενώ αυτός ο θώρακας τι είναι? Είναι της κλασικής περιόδους, 5ος αιώνας π.Χ. Πόσα κιλά? Στα 7 κιλά. Δημήτρη, ήρθε η στιγμή να με πας στην έκθεση. Οκ, πειρατή, πάμε. Έφτασα στον προορισμό μου, κέντρο Αθήνας, Κολωνάκι, Πινδάρου 6, Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Όπως βλέπετε, το κτίριο είναι εξαιρετικό και γι' αυτό το λόγο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολύ σωστή απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο αυτό φιλοξενούσε την οικογένεια της Ασπασίας Μάνου, η μοναδική Ελληνίδα βασίλισσα, σύζυγος του Αλέξανδρου του Πρώτου. Σήμερα όμως, στο χώρο αυτό στεγάζεται το Μουσείο Κοτσανά, το οποίο αναδεικνύει την τεχνολογία αιχμής του παρελθόντος μέσα από σπουδαίους αρχαίους Έλληνες εφευρέτες. Εγώ εδώ ήρθα για ένα συγκεκριμένο θησαυρό.
τις πανοπλίες, την τέχνη του οπλισμού στην αρχαία Ελλάδα του φίλου μου του Δημήτρη. Μάλλον έχει έρθει ο Δημήτρης, μας περιμένει για να τα δούμε όλα. Καλημέρα! Καλημέρα, πειρατή μου. Είμαι η Ειρήνη και σε καλωσορίζω στο Μουσείο Κοτσανά. Να είσαι καλά. Εσείς? Η Δήμητρα. Η Δήμητρα. Δήμητρα, από πού να πάω? Από τα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι έτοιμος για μια ξενάγηση 3.000 ετών ελληνικής ιστορίας? Αν είμαι έτοιμος, λέει, πάμε. Πάμε. Να φανταστώ ότι εδώ είναι το πρώτο τμήμα της έκθεσης. Ακριβώς. Αυτή η πτέρυγα αφορά τις μυκηναϊκές πανοπλίες, δηλαδή τις πανοπλίες στις οποίες αναφέρεται ο Όμηρος, και ξεκινάνε από το 1500 π.Χ. μέχρι το 1100 π.Χ. Έλα λοιπόν να σου περιγράψω μια πολύ ιδιαίτερη πανοπλία. Ποια? Αυτή εδώ. Η πανοπλία αυτή κατασκευάστηκε περίπου στα μέσα του 15ου π.Χ. αιώνα, στα 1450 π.Χ. και είναι η περίφημη πανοπλία των Δεδρών. Είναι η πιο αρχαία άθικτη πανοπλία του πλανήτη και βρέθηκε στην περιοχή του Άργους και συγκεκριμένα στο χωριό Δενδρά της Αργολίδος. Ναι, αλλά αυτή την πανοπλία ποιος τη φορούσε? Η πανοπλία αυτή σίγουρα τη φορούσε κάποιος ισχυρός άντρας, πιθανότατα ένας άνακτας της περιοχής. Και του ήταν αναγκαία για να επιβάλλει τη δύναμή του. Για έλα όμως, έχω μια απορία. Αυτό το αριστούργημα, αυτή η πανοπλία, σε πόσο καιρό την έφτιαξες? Η συγκεκριμένη πανοπλία είναι πάρα πολύ απαιτητική. Περίπου μου πήρε 6 μήνες πάρα πολύ σκληρής εργασίας. 6 μήνες? 6 μήνες, διότι έχει γύρω στις 2.500 φωλίδες φυλακτημένες όλες μία-μία στο χέρι. Ναι, το βλέπω. Χαρά στο κουράγιο σου. Πού είμαστε τώρα? Εδώ, πειρατή μου, είμαστε στην αρχαϊκή περίοδο. Όλη η δόξα της αρχαίας Σπάρτης αποκαλύπτεται στα μάτια σου. Είναι ένα σύνολο της σπαρτιατικής περίοδος, της αρχαϊκής περίοδου, που αποτελείται το κυρίως κορμό από το ζωνάρι, το οποίο περιβάλλει τους άνους μυρούς, τα περιμυρίδια, οι περικνημίδες και οι τασοφυλακτήρες. Δημήτρη, κάτι λείπει όμως. Λείπει το κράνος. Το κράνος είναι ακόμα στα στάδια της ελάσεως. Θέλει ακόμα κάποιες μέρες για να ολοκληρωθεί. Είναι αυτό που σφυριλατούσες. Αυτό ακριβώς. Καλά κατάλαβα. Ποιος είναι? Εδώ πρόκειται για ένα αποτροπαϊκό γοργόνιο, το οποίο τοποθετούσαν μπροστά στις ασπίδες για να τρομάζει τον αντίπαλο, αλλά και να προστατεύει και τους ίδιους τους οπλίτες. Εδώ περνάμε στην κλασική περίοδο, το 5ο π.Χ. αιώνα, και βλέπουμε μία αναπαραγωγή ενός κονιφιακού σύνθετου κράνους, η οποία βασίστηκε σε μία ερυθρόμορφη αττική ιδρία. Η κεφαλή είναι καλυμμένη με περίπου 500 σφυρίλατες φωλίδες, καθώς έχει και πολλά διακοσμητικά φτιαγμένα από ασίμι. Εδώ βλέπουμε μία σειρά από ομοιώδεις θώρακες, τους πιο δημοφιλείς θώρακες του αρχαίου κόσμου. Αποτελούνται από δύο κυρίως μέρη, το ευρώστιο και το πίστιο, τα οποία συνδέονται στους ώμους και στα πλευρά με μεντεσέδες ή με απλά κορδόνια. Γιατί έλα να σου δείξω δύο πάρα πολύ ιδιαίτερα και αγαπημένα μου δημιουργήματα. Ποια είναι? Είναι αυτά τα δύο. Κάτι μου θυμίζουν όμως.
Εδώ πρόκειται για μια ανακατασκευή του λινοθώρακα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι όπως απεικονίζεται στο περίφημο ψηφιδωτό της Νεάπολης, το οποίο εμπνεύστηκε από ένα ελληνιστικό πίνακα προηγούμενης περίοδου. Και στη μάχη της Ισού, ο Αλέξανδρος φοράει ένα λινοθώρακα με τον οποίο κατατροπώνει το Δαρείο. Μάλιστα. Και αυτό? Αυτό πρόκειται για τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ο θώρακας του Φιλίππου του Β' και το αρχικό έβριμα βρίσκεται στο Μουσείο των Εγών. Στην Περγίνα. Αυτό ακριβώς. Αλλά βρίσκεται σε μια κατάσταση οξυδωμένη, διότι μετά το θάνατο του Φιλίππου τέθηκε στην νεκρική πυρά και σήμερα έχει απομείνει μόνο ο σιδερένιο σκελετός. Εγώ εδώ αυτό που έκανα είναι να προσθέσω διάφορα στοιχεία με δέρμα λινό αλλά και με τάξη, τα οποία διακοσμούν τα μεταλλικά μέρη. Να φανταστώ ότι με τάξη είναι εδώ ο ήλιος της Βεργίνας. Αυτό ακριβώς, διότι πρόκειται για ένα βασιλικό δώρο από κάποιο εργαστήριο της Ρόδου. Μάλιστα. Ο θώρακας αυτός προορίζονταν για ένα βασιλιά, οπότε έπρεπε να ήταν μέσα στην πολυτέλεια και πάρα πολύ όμορφος. Δημήτρη, τι σύνθεση είναι αυτή? Εδώ βλέπουμε το εργαστήριο του ηφαίστου. Αμμόνια, σφυριά και φωτιά. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνεις πανοπλίες, ο δύσκολος. Το κατάλαβα. Εδώ βλέπουμε ένα μειώδη θώρακα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Της φυρηλάτησης. Ακριβώς. Εδώ καμένα όλα. Εδώ κάψιμο, όταν ακουμπάει το καυτό μέταλλο, το πυρωμένο μέταλλο πάνω σου, πρέπει να έχεις μια ποδιά δερμάτινη για να σε προστατεύει. Και αφήνει τα ανεξίτηλα σημάδια πάνω στο δέρμα. Μη φοράς και εσύ γάντια από ό,τι βλέπω εδώ. Φόρα δαχτυλίδια, δεν θα καείς ποτέ. Ζάντιο. Ακριβώς. Εδώ έχουμε δύο δείγματα της Βυζαντινής σχολής αρματοποιίας. Το ένα είναι από τον 10ο μετά Χριστό αιώνα και το άλλο είναι από το ύστερο 12ο μετά Χριστό αιώνα. Η τεχνολογία εδώ έχει αλλάξει και πιο πολύ αναφερόμαστε στη τεχνολογία λάμελαρ, δηλαδή πανοπλίες φτιαγμένες με λάσματα. Μπορούμε να τις συναντήσουμε παντού στις εκκλησίες, αλλά τόσο και στις φιλολογικές πηγές από τα διάφορα εγχειρίδια πολέμου της Βυζαντινής περίοδου. Στις εκκλησίες, στις αγιογραφίες, στις εικόνες. Ακριβώς, στις αγιογραφίες των ο Άγιος Δημήτριος, Αγίων. Αυτό ακριβώς. Ο Άγιος Γεώργιος. Ο Άγιος Γεώργιος που είναι πάνοπλοι πάνω στα άλογα. Όσο και να προσπαθήσω, δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξω σαν τα αριστουργήματα που φιλοτεχνεί ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κατσίκης. Σας προσκαλώ να επισκεφτείτε την έκθεση «Πανοπλίες, η τέχνη του οπλισμού στην αρχαία Ελλάδα» για να συναντήσετε αυτόν τον καλά κρυμμένο θησαυρό. Μέχρι όμως να το συναντήσετε, κάντε εγγραφή να δείτε και τους υπόλοιπους θησαυρούς στο πειρατολόγιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, τα λέμε!